thank mm -hmm. you φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί και σήμερα και αυτή την ώρα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Μία εκπομπή που προσπαθούμε, χωρίς να διεκδικούμε σε καμία περίπτωση αυθεντία, την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών ή το να είμαστε καθηγητές ή διδάσκαλοι, αλλά με τα πάση βεβαιότητα γνωρίζουμε ότι είμαστε μαθητές όλοι μας και εσεί και εμείς και μέσα από το Λόγο του Θεού θα μαθητεύουμε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας φανερώνει και να μας δείχνει. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τις ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις ή τις αντιρρήσεις ή τις κρίσεις, ή τα σχόλια τα δικά σας. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε πάντοτε και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να τις σχολιάζουμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια ερώτηση που έκανε η αγαπητή μας αδερφή Τασία στην οποία λέει «Ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και είναι γραμμένο στον Εκκλησιαστή 12.7 διότι ο άνθρωπος υπάγει στον αιώνιον οίκον αυτού και ειναι γραμμενο στον εκκλησιαστη 127 διοτι ο ανθρωπος υπαγει στον αιώνιο οικον αυτου και επιστρεφει στο χώμα το χώμα εις τη γη καθώς και το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό ο οποίος έδωκε αυτό». Εδώ όμως το εξωτερικό που είμαστε εμείς κηρύτεται ότι όταν ο πιστός εν κυρίω πεθάνει, η ψυχή του μένει και το σώμα του στον τάφο, δηλαδή στο χώμα, μέχρι να γίνει η πρώτη Ανάσταση. Οπότε και οι αποθανόντες κατά το Λόγο του Θεού εν Χριστώ θέλουν να πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλουμε να πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτό είναι γραμμένο προς Θεσσαλονικής Α στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου 4, 16, 17. Τα ερωτήματα μου είναι, κατά το λόγο του Θεού τι γίνεται και πού πηγαίνει η ψυχή του πιστού μετά θάνατο, εάν πηγαίνει στον Θεό πώς θα λάβουν μέρες οι νεκροί στην αρπαγή, δηλαδή θα επιστρέψει η ψυχή πάλι στον τάφο όταν γίνει η Ανάσταση, πού βρίσκονται τα αποθανόντα αδέλφια μας και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, πώς ανασταίνονται οι νεκροί, λαμβάνουν σώμα αθάνατο μέσα από τον τάφο, Πώς εξηγούνται τα εδάφια στην Αποκάλυψη του Ιωάννου 6, 9-11. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία και περιστατωμένη ερώτηση, θέση της αγαπητής θασίας, που με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε όπως πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτηματικά. Το πρώτο ερώτημα είναι τι γίνεται και πού πηγαίνει η ψυχή του πιστού μετά θάνατο. Εγώ θα ξεκινήσω όμως από την ύπαρξη, α, α, την υπόσταση του ανθρώπου. Στην α, επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα στο κεφάλαιο, ε, στο κεφάλαιο 15 αναφέρει μερικά πράγματα και θέλω να τα διαβάσουμε στο 15 κεφάλαιο και στο 40 εδάφιο. Λέει λοιπόν «Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της ελλήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών. Σπήρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία. Σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη σπήρετε εν ασθενία, ανίστατε εν δυνάμει. Σπήρετε σώμα ψυχικό, ανίστατε σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ψυχικό και είναι σώμα πνευματικό. Ούτως είναι και γεγραμμένο, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην, ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού, ο οποίος ο χοϊκός και η χοϊκή και ο οποίος ο επουράνιος τι ούτη και η επουράνη και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χοϊκού θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Ο Απόστολο Παύλο λοιπόν μα διευκρινίζει στην πραγματικότητα ο λόγο του Θεού, γιατί ο Απόστολο Παύλο, όπω γνωρίζουμε, έχει γράψει τα λόγια αυτά, τι επιστολέ αυτέ, δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και τα λόγια του Απόστολου Παύλου είναι το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού, είναι ο, Θεό, το, Θεόπνευστο λόγο του Θεού. Μα εξηγεί λοιπόν κάτι που ξέρουμε, θα τολμούσα να πω, ότι ο άνθρωπο είναι και αυτό τριαδικό όπω και ο Θεό. Πατέρα, λόγο και πνευμάγιο. Έτσι και ο άνθρωπος είναι τριαδικός γιατί έχει φτιαχτεί κατά την εικόνα του Θεού με πρόθεση να γίνει και κατά την ομοίωση του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο χοϊκός, ο άνθρωπος που υπάρχει, ο φυσικός άνθρωπος που υπάρχει εν ζωή στη γη, αποτελείται από το σώμα του που είναι χώμα, από την ψυχή, την οποία ενενεφίσησε και δημιούργησε ο Θεός όταν τον έπλασε εις ψυχή ζώσα και από το πνεύμα το οποίο έδωσε ο Θεός και διαφοροποιεί τον άνθρωπο από όλα τα άλλα δημιουργήματα τα επί της γης. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι τριαδικός όπως είπαμε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το σώμα και με το σώμα εκδηλώνεται η ζωή του ανθρώπου και η ζωή του ανθρώπου εκδηλώνεται με το αίμα. Και γι' αυτό ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί εξ ενός αίματος. Έτσι μας βεβαιώνει η γραφή. Γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει μετά ε, μετάγγισης αίματος από άλλα πλάσματα γίνα. Εξ ενός αίματος λοιπόν εφιάχθη ο άνθρωπος. Η ψυχή εκδηλώνεται με, το, με, αυτό που ονομάζει ο λόγος του Θεού καρδιά, δηλαδή με τις επιθυμίες του ανθρώπου. Και επίσης ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί να έχει μία καρδιά. Είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Εκ της αυτής καρδίας, εξιδίας καρδίας, με την αυτή καρδιά έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Και τέλος το πνεύμα, που το πνεύμα εκδηλώνεται με τη σκέψη, με τη λογική. Και επίσης μόνο ο άνθρωπος έχει λογική που είναι η εκδήλωση του πνεύματος από όλα τα άλλα πλάσματα που υπάρχουν στη γη. Έτσι λοιπόν ο τριαδικός άνθρωπος, σώμα και ψυχή και πνεύμα, που ζει εδώ στη γη, είναι φτιαγμένο από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ να πεθάνει. Βέβαια, εκείνο που στην πραγματικότητα πεθαίνει με το φυσικό θάνατο είναι το σώμα. Το σώμα φτύρεται, γι' αυτό και λέει το σώμα θα επιστρέψει στο χώμα εκ του οποίου ελήθη. Η ψυχή όμως και το πνεύμα του ανθρώπου δεν χάνονται. Μένει λοιπόν με το θάνατο, αποχωρίζεται το φυσικό θάνατο. Εννοώ γιατί υπάρχει και πνευματικό θάνατο. Όπω θα δούμε παρακάτω, με το φυσικό θάνατο, αποχωρίζεται η ψυχή, στην οποία εμπεριέχεται και το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου, ο εσωτερικό άνθρωπο, αποχωρίζεται από το φυσικό και μεταβαίνει όπω είναι γραμμένο, τουλάχιστον στην παλαιά διαθήκη. Και θα διαβάσω από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, εκεί όπου αναφέρεται. Ε, η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο 16 και από το εδάφιο 19 «Ήτο δε άνθρωπο τη πλούσιο και ναι το πορφύραν και στολίν βυσίνιν εφρενόμενο καθημέραν μεγαλοπρεπό. ήτο το δε φτωχό τη ονομαζόμενο Λάζαρο, ω τη έκυτο πεπληγωμένο πλησίων τη πύλη αυτού. Και επεθύμη να χορταστεί από το ψυχίο των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφον τα σπληγά αυτού. Απέθανε δε ο φτωχό και φέρθη υπό τον αγγέλων στον κόλπον του Αβραάμ, απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα του οφθαλμού αυτού, ενώ ή το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν τη κόλπη αυτού. Και αυτό φωνάξα είπε: Πάτερ Αβραάμ, λέει με και πέψον το Λάζαρον δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου διότι βασανίζεται εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ τέκνον ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένον ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εκείθεν προς εσάς, να μην δίνονται μη δε μη εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ιστορία που περιγράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο το καταλουκάν Ευαγγέλιον, υπήρχε ένας άνθρωπος πλούσιος, που ενεδίε το πορφύραν και στο λίν και εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός, ήταν δε και ο φτωχός, κάποιος φτωχός ονομαζόμενος Λάζαρος, ο οποίος έκει το πεπληγωμένος πλησίον της πύλης του πλουσίου. Απέθανε ο φτωχό, λέει η Γραφή. Το σώμα του ετάφη. Εφέρθη όμως η ψυχή του, το σώμα λοιπόν το χωικό ετάφη, το ψυχικό όμως σώμα, όπως διαβάσαμε προηγούμενα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς α, Κο, Κορινθίους, Απέθανε λοιπόν ο φτωχό και το ψυχικό του σώμα εφέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Το σώμα του το χωικό ετάφη. Η σάρκα και το χώμα πήγε στο χώμα. Και εν το άδει, αλλά αυτός όμως ευρέθηκε στον άδει. Δεν ευρέθηκε στις αγκάλες του, Αβ, του Αβραάμ. Η ψώσα στους οφθαλμούς αυτού ενώ ήταν ακόμη στα βάσανα βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο εις τους κόλπους αυτού. Υπήρχε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ένας τόπος, ο Άδης, ο οποίος ήταν χωρισμένος από ό,τι μοιάζει να φαίνεται στη γραφή. Ένας τόπος ήταν για τους δικαίους, όπου εκεί ήταν ο Αβραάμ και όλοι πήγαιναν σαν γκάλες του Αβραάμ, ο οποίος ήταν ο πατήρ της πίστεως όλων των ανθρώπων, αλλά και ο πατέρας του, του λαού Ισραήλ, ήταν λοιπόν για τον λαό τον αρχαίο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη του Λαού Ισραήλ για τους δικαίους όπου εκεί πήγαιναν, οι οποίοι όμως σαν ψυχές, σαν ψυχικά σώματα είχαν απόλυτη γνώση για τις άλλες τις ψυχές που βρίσκονταν στον τόπο της βασάνου. Χωρισμένος λοιπόν ο Άδης στον τόπο της ευλογίας και στον τόπο της βασάνου. Ο φτωχός πήγε στον τόπο της ευλογίας, στις αγκάλες του Αβραάμ. Ο πλούσιος πήγε στον τόπο της βασάνου που εβασανίζεται εν ταύτη λέει γι' αυτό και ζήτησε βοήθεια από τον Αβραμ, καθώς ήταν στον τόπο της βασάνου να στείλει τον Λάζαρο να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις το είδωρ, για να καταδορσίσει τη γλώσσα του διότι βασανιζότανε στη φλόγα αυτή. Δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλη ερμηνεία. Ακούμε και πιστεύουμε και δεχόμαστε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο του Θεού καθώς είναι. Εκείνο επίσης που μας περιγράφει είναι ότι ο Αβραάμ απάντησε. Δεν μπορώ να τον στείλω γιατί δεν είναι δυνατόν να έλθουμε εμείς σε σας Δηλαδή, εμεί από τον τόπο τη ευλογία στον Άδη, σε εσά τον τόπο των βασάνων στον άδει, αλλά ούτε και εσεί προ εμά. Γιατί ένα μέγα χάσμα υπάρχει από το Θεό ανάμεσά μα, ώστε να είναι αδύνατη η επικοινωνία αυτή. Όμω, αξίζει να ολοκληρώσουμε ε, την ιστορία αυτή που περιγράφει ο λόγο του Θεού, συνεχίζοντα με αυτά που είπε ο πλούσιο. Είπε δε. Παρακαλώ σε λοιπόν πάτερ Αβραάμ να στείλει σε αυτόν τον Λάζαρο εις τον οίκον του πατρός μου διότι έχω ακόμη πέντε αδελφούς για να μαρτυρήσεις αυτούς ώστε να μην έλθουν και αυτοί στον τόπο της βασάνου τούτου να μετανοήσουν και να πράττουν δίκαια. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ έχουνε το Μωυσή, τους προφήτες και το Λόγο του Θεού ας ακούσουν αυτούς. Ο δε συνεχίζει ο πλούσιος. Ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά μόνο εάν κάποιος, γιατί και εγώ τους είχα το Μωυσή και τους προφήτες στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν τους άκουσα, δεν πίστεψα στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό βρέθηκα στον τόπο της Βασάνου. Όχι πάτερ λοιπόν Αβραάμ, αν όμως κάποιος από νεκρών υπάγει προς αυτούς θα μετανοήσουνε, είπε προς αυτόν ο Αβραάμ. Εάν το Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούσαν, δεν, ακού, δεν, ακούνε, ούτε και αν κάποιος αναστηθεί εκ νεκρών θα πιστούν σε αυτόν. Είναι λοιπόν φανερό μέσα από αυτή την ιστορία που μας περιγράφει ο Χριστός και μόνο ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να μας το περιγράψει γιατί Αυτός γνωρίζει τα πάντα σαν Θεός, σαν Λόγος Θεού ενσαρκωθείς, σαν Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι υπάρχει ο Άδης, ο οποίο επαναλαμβάνω είναι χωρισμένο στον τόπο τη βασάνου και στον τόπο τη ευλογία, η μεν δίκαιη στα μάτια του Θεού, η πιστή στο λόγο του Θεού, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ελογίστη η πίστη του εις δικαιοσύνη, οι μεν λοιπόν πράξα, πράττοντες, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μεταφέρονται στον τόπο της ευλογίας όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Δανίλ και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού όπως περιγράφονται και μάλιστα όποιος έχει ενδιαφέρον να δει την περιγραφή των Αγίων Ανθρώπων του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης α κοιτάξει το 11 κεφάλαιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους Όλοι αυτοί μεταφέρονται λοιπόν στον τόπο της ευλογίας, οι υπόλοιποι όλοι μεταφέρονται στον τόπο της Βασάνου όπου εκεί ταλαιπωρούνται και περιμένουν εκεί τον ερχομό του Χριστού ο οποίος πράγματι ήρθε και ήρθε σαν άνθρωπος και αυτός τριαδικός σώμα, ψυχή και πνεύμα για να κηρύξει Ευαγγέλιο Σωτηρίας. Επί τρισήμιση χρόνια λοιπόν κήρυξε σαν άνθρωπος ζών το Ευαγγέλιο του Χριστού στη γη. Με το θάνατο του όμως, και θέλω να το δούμε τι ωραία που το περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του στην επιστολή του την πρώτη στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 6 επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο προς τους νεκρούς διανακριθώ σημαίνει κατά ανθρώπου σε σαρκή να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Δηλαδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν πέθανε και ετάφη τρεις μέρες εκήρυξε Ευαγγέλιο σωτηρίας και προς τους νεκρούς. Δηλαδή σε αυτούς που ήδη είχαν πεθάνει τα ψυχικά σώματα, όπως λέμε, γιατί όπως το ανθρώπινο, το γήινο σώμα, αυτό το φυσικός άνθρωπος που, είμα, που ζούμε εμείς σήμερα, είναι πεπερασμένων δυνατοτήτων, μπορεί και ζει μόνο επί της γης, μόνο σε αυτό το τόπο. Δεν μπορεί να επιβιώσει έξω από το περιβάλλον της γης, τουλάχιστον επί ε, Μπορεί βέβαια στη γη να πάει όπου θέλει, αλλά μόνο στη γη. Έτσι... Και όταν πεθάνει άνθρωπος οι ψυχές είναι πεπερασμένες, πεπερασμένων δυνατοτήτων. Μπορούν να πάνε μόνο εκεί που επιτρέπει ο Θεός. Στον τόπο της βασάνου οι άδικοι, στον τόπο της ευλογίας για τις ψυχές οι δίκαιοι σαγκάλες του Αβραάμ. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός όταν έγινε ψυχή, όταν πέθανε και ετάφη, η ψυχή του, το ψυχικό του λοιπόν σώμα βρέθηκε στον Άδη και κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και προς τους νεκρούς για να κριθούν μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή όπως και κρίθηκαν και βρέθηκαν όπου βρέθηκαν στον τόπο της ευλογίας ή του βασάνου αλλά και να ζούνε κατά Θεόν εν πνεύματι. Εάν πιστέψουν δηλαδή να ζούνε μαζί με το Θεό εν πνεύματι και θα δούμε τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια. Μετά την Ανάστασή του όμως ο Ιησούς Χριστός και σαν πια γιατί μετά την Ανάσταση πήρε το πνευματικό σώμα, το ανεστημένο σώμα και ποιο είναι αυτό το πνευματικό σώμα. Το ανεστημένο περιγράφεται πάρα πολύ καλά στο καταλουκάν Ευαγγέλιον όταν μετά την Ανάσταση ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε στους μαθητάς που δια το φόβο των Ιουδαίων ήσαν κλεισμένοι μέσα σε ένα χώρο. Και λέγει η Γραφή ενώ δε αυτοί ελάλουν και κλεισμένων των θυρών διαβάζω από το καταλουκάν Ευαγγέλιο το κεφάλαιο ΚΔ, ΚΔ 24 κεφάλαιο και 36 εδάφιο ενώ δε αυτοί ελάλουν αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γεννόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα και είπε προς αυτούς διατί είστε ταραγμένοι και γιατί αναβαίνουν σεις τα σκαρδία σας διαλογισμοί, ιδέτε τα σχήρα μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτού τα σχήρα και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί υπίστουν ακόμη από τις χαράς και θαύμαζον είπε προς αυτούς έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα. Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος ο και αποκερύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Έχει λοιπόν τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το σώμα πια της Αναστάσεως, το πνευματικό, για το οποίο διαβάσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στην αρχή της σημερινής ώρας μας, που λέει η Γραφή ότι ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος εξ ουρανού, ο οποίος είναι ο χωϊκός, τι ούτε είναι και η χωική και ο οποίος είναι και ο επουράνιος τι ούτε είναι και η επουράνιοι και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χοϊκού, του φυσικού ανθρώπου θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου άρα λοιπόν ο Κύριος μας πρώτος γι' αυτό λέει ότι είναι πρωτότοκος των νεκρών, εισήλθε στον ουρανό ενδεδειμένος το νέο σώμα της Αναστάσεως, το επουράνιο, το οποίο δεν, έχει, δεν είναι πεπερασμένο, δεν έχει όρια. Δεν είναι μόνο για τη γη, δεν είναι μόνο για τον άδει, δεν είναι μόνο για τον ουρανό, αλλά είναι για παντού. Είναι η απόλυτη ελευθερία του αναστημένου Ιησού Χριστού, του αναστημένου ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν έχει αίμα, αλλά έχει σάρκα και οστά. Δεν είναι δηλαδή πνεύμα, αλλά έχει πνευματικό σώμα, επουράνιο σώμα έχει σάρκα και οστά. Γιατί καθώς είναι γεγραμμένο σάρκα και αίμα, βασιλεία ουρανών δεν κληρονομούν. Όμως σάρκα και οστά είναι το μεταμορφωμένο σώμα. Αυτό για το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει για την μεταμόρφωσή μας, για την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία θα γίνει εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη όταν το θνητό τούτο, θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία. Και αυτό είναι το επουράνιο, το ανεστημένο σώμα που έλαβε ο Χριστός και που θα λάβουμε όλοι όσοι λάβουμε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, δηλαδή στην αρπαγή της Εκκλησίας, για την, εννοείται για την, για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτό το σώμα λοιπόν έχει τη δυνατότητα και να τρώγει. Και μην μας φαίνεται παράξενο αυτό, γιατί όταν στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα στη Γένεση επισκέφθηκε ο Θεός τον Αβραάμ και μάλιστα μαζί με δύο αγγέλους όπως λέει η γραφή τρεις επισκέφθηκαν και θέλω να το βρούμε και να το διαβάσουμε μαζί είναι στην, α, στην, γένεση, στο ΙΤΑ τα κεφάλαιο, λέει η γραφή φάνησε αυτόν ο Κύριος εις τα, τα μαυρή, ενώ εκάθιτο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού». Κι όσοι ο Αβράμ αυτού έτρεξε εις προϋπάντηση αυτών επί τη θύρας της σκηνής και προσεκίνησε έως εδάφους. Και είπε «Κύριε, αν έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου μη φύγεις μείνε με το δούλο σου και ασφερθεί παρακαλώ ο λιγονίδωρ και νύψατε τα σπόδα σας και αναπαυθείτε υπό το δέντρο και εγώ θέλω φέρει ο λιγονάρτων και στηρίξατε την καρδία σας και έπειτα θέλετε παρέλθει επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλο σας είδε, οι, οι, οι τρεις αυτοί άντρε, οι οποίοι για τους οποίους η γραφή λέει ότι εφάνει εις αυτόν ο Κύριος. Ήδε λοιπόν, κάμε ούτω. Και έσπευσε ο Αβραάμ εις την σκηνή προς τη Σάρα και είπε ζήμωσον τρία μέτρα σε μηδάλαιος και κάμε κρυφίας. Ο δε Αβραάμ έτρεξε στους βόες, έλαβε μοσχάρι απαλό και καλό και έδωκε εις τον δούλον. Ο δε έσπαυσε να ετοιμάσει αυτό. Έπειτα έλαβε βούτυρον και γάλα και μοσχάριον, το οποίον ετοίμασε και έθεσε έμπροσεν των τριών ανδρών. Αυτός δε είστα το αυτών υπό των δέντρων και αυτοί έφαγον. Άρα λοιπόν μην μας φαίνεται παράξενο το αναστάσιμο αυτό σώμα το οποίο απεκαλύφθηκε με τρεις αγγέλους στον Αβραάμ τότε. Αλλά το αναστάσιμο αυτό σώμα το ιδιαίτερο αυτό αναστάσιμο σώμα το οποίο έλαβε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς είναι αυτό το οποίο θα λάβουμε κι εμείς στην Ανάσταση των Νεκρών, στην πρώτη Ανάσταση, καθώς είναι γεγραμμένο από τον Ιωάννη, τον μαθητή του Ιησού Χριστού, ότι δεν εξεύρωμεν τι θέλουμε είστε με τα ταύτα, αλλά ένα εξεύρωμεν, ότι θα ήμεθα όμοι με Αυτόν. Με αυτό λοιπόν το σώμα, για να ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει, με αυτό στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, με αυτό το σώμα, το Αναστάσιμο, ο Κύριος μας κήρυξε και θέλω να το δούμε και αυτό, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη στο κεφάλαιο 3 ε, διαβάζω από το 18 εδάφιο επειδή και ο Χριστός άπαξε επαφή δια τα σαμαρτίας ο δίκαιος υπέρ των αδίκων διαναφέρει μας προς τον Θεόν θανατοθείς μεν κατά την σάρκαν ζωοποιηθείς εδώ είναι η Ανάσταση δια του Πνεύματος του Αγίου αναισθημένος, δια του οποίου πορευθεί σε κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία επίθυσαν ποτέ. Πήγε λοιπόν ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός και κήρυξε και στα πνεύματα τα οποία κάποτε επίθυσαν όταν ο Νόε κήρυτε ε, τη σωτηρία μέσα από την Κιβωτό την οποία έφτιαξε αυτός, η γυναίκα του, τη τρεις γη του και οι τρεις νύφες του. Έτσι λοιπόν ο Κυρίος μας ο Ιησούς Χριστός κήρυξε στη γη σαν άνθρωπος φυσικός, κήρυξε στον Άδη σαν ψυχή, ψυχικό σώμα και κήρυξε και στα πνεύματα σαν αναστημένος αμέσως μετά την Ανάστασή Του. Τώρα, αναστήθηκε ο Χριστός, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους α, α, ανθρώπους. Από εκεί και πέρα πια οι άνθρωποι ζουν δια του Ευαγγελίου ζουν δια της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εφόσον βέβαια περπατάνε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τώρα, αν πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν και αυτό είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού να το δούμε στους Φιλιππισίους για τους αποθανόντες εν Χριστώ, λέει λοιπόν η Γραφή. Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξεύρω ότι τούτο θέλω, θέλει αποβεί η σε με προσωτηρία και δια της δεήσεώσας σα και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Κατά τη προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί Ιησού δεν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Διότι σε με το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκεί, τούτο συμβάλλει η σκαρποφορία του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω. Διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχον μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό διότι είναι πλέον πολύ καλύτερον το να μένω όμως εν της αρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια την εις την πίστην προκοπή σας και χαράνη. Ομολογεί λοιπόν και αποκαλύπτει δια πνεύμα του Αγίου Απόστολος Παύλος ότι όταν φύγει από τη ζωή αυτή όταν πεθάνει θα είναι μαζί με τον Χριστό. Δεν θα έχει λάβει ακόμη το αναστάσιμο σώμα, το πνευματικό, το επουράνιο σώμα, σαν ψυχή θα είναι, αλλά θα είναι μαζί με τον Χριστό. Το ερώτημα είναι πού θα είναι. Αυτό και πάλι μας το αποκαλύπτει πιστεύω ο Λόγος του Θεού όταν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο ένας μεν ληστής ο εξαριστερών ευλασφήμη τον Χριστό και ονίδιζε αυτόν, ο άλλος όμως εκ δεξιών αποκριθείς επέπλητε τον εξαριστερών ληστήν λέγων ουδέ τον Θεόν δε φοβήσε, σεις ο οποίος είσαι σε αυτή την καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσο πράξαμε να απολαμβάνουμε. Αυτός όμως ουδέν άτοπον έπραξε και έλεγε προς τον Ιησού «Μνήστη τι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου μετανόησε πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ο οποίος στέκεται δεξιά του αριστερά του δηλαδή αυτός ο αντιληστής στα δεξιά του είναι Κύριος είναι ο Υιός του Θεού πίστεψε λοιπόν και ζήτησε έλεος και ιδιαιτέρως να, τον θυμηθεί ο Κύριος όταν θα έρθει στη βασιλεία του. Και τότε απάντησε προς αυτόν ο Ιησούς «Αληθώς λέγω, σήμερον θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο». Θα είσαι λοιπόν από σήμερα μαζί μου στον παράδεισο. Άρα λοιπόν ο τόπος τον οποίο ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι θα βρεθεί μετά το θάνατό του μαζί με τον Χριστό είναι ο παράδεισος. Είναι ο τόπος όπου πηγαίνουν όσοι πεθαίνουν εν Χριστώ Ιησού. Λέγεται και πιθανόν να είναι σωστό δεν μπορώ εγώ να το βεβαιώσω γιατί ακόμη δεν το έχω καταλάβει ότι εκεί έχουν μεταφερθεί και οι της Παλαιάς Διαθήκης δίκαιοι αποθανόντες από τις αγκάλες του Αβραάμ και το στηρίζουν και έχουν κάποιο λογικό και υπάρχει κάποια λογική αυτό που, σε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε πριν από λίγο επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο προς τους νεκρούς διανακριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή καθώς εκρήθησαν και βρέθηκαν στον Άδη είτε α, στον τόπο της Βασάνου είτε στον τόπο της Ευλογίας αλλά συνεχίζει και να ζώσει κατά Θεόν εν πνεύματι για να ζήσουν λοιπόν κατά Θεόν εν πνεύματι. Κάποιοι αυτό το να ζώσει κατά Θεόν εν πνεύματι το ερμηνεύουν σαν μετάσταση των νεκρών δικαίων που εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού το οποίο κήρυξε ε, με, σαν ψυχή προς τις ψυχές όσοι πίστεψαν και δέχθηκαν μετεστάθησαν και το μάλιστα το λένε μετάσταση μετεφέρθησαν από τον Άδη, από τον τόπο είτε της ευλογίας είτε της βασάνου εάν και εφόσον πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μετεφέρθησαν στον Παράδεισο. Πιθανόν. Άλλοι όμως ισχυρίζονται ότι αυτό το να ζώσει κατά Θεόν εν πνεύματι είναι μετά την Ανάσταση την πρώτη που θα το δούμε στην επόμενη φορά την πρώτη Ανάσταση ε, της Εκκλησίας και, των, και της Παλαιάς Διαθήκης λένε λοιπόν αυτοί που είναι και αυτό λογικό ότι το, το να ζώσει κατά Θεόν εν πνεύματι είναι η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών, η πρώτη Ανάσταση με την αρπαγή της Εκκλησίας και η πρώτη Ανάσταση της Παλαιάς Διδίκης με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Έτσι λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητοί αδελφοί Τασία, σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχή του απίστου σήμερα χριστιανού πηγαίνει στον Άδη και περιμένει και αυτό στην Ανάσταση, αλλά δυστυχώς όχι την πρώτη, τη δεύτερη Ανάσταση, που θα τη δούμε στην επόμενη εκπομπή μας, ενώ η ψυχή των πιστών χριστιανών, οι οποίοι απο, απο, πεθαίνουν, ε, δηλαδή οι αποθανόντες εν Χριστώ, πηγαίνουν στον Παράδεισο, μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό, μαζί με τον Απόστολο Παύλο, μαζί με όλους τους αγγέλους και εκεί και αυτοί περιμένουν την Ανάστασή τους. Όπως και εμείς οι ζώντες, όταν θα έρθει η στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, περιμένουμε τη μεταμόρφωσή μας, τη μεταμόρφωσή μας η οποία θα έρθει εν τη σάλπικη, με κέλευσμα και με φωνή αρχαγγέλου και οι ζώντες, οι αποθανόντες εν Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι και εμείς όσοι απομένουμε την ημέρα εκείνη θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Άρα λοιπόν, η... Οι ψυχές της Παλαιάς Διαθήκης πήγαιναν στον Άδη είτε με κρίση Θεού α, στον τόπο της ευλογίας, στις αγκάλες του Αβραάμ είτε στον τόπο της βασάνου. Οι ψυχές τώρα των πιστών μεταφέρονται στον Παράδεισο και περιμένουν είτε εδώ είτε εκεί, περιμένουν την Ανάστασή τους. Οι ψυχές των απίστων μεταφέρονται των αδίκων Αυτών που δεν δέχθησαν τον Ιησού Χριστό την σωτηρία τους δια του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού μεταφέρονται στον Άδη και αυτοί περιμένουν την Ανάστασή τους αλλά θα λάβουν μέρος στην Ανάσταση την Δευτέρα. Μέχρι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες στην επόμενη μας εκπομπή όπου θα ασχοληθούμε με την Πρώτη Ανάσταση και με την Δεύτερη Ανάσταση και εν γέννη, ε, και με την τελευταία ερώτηση της αγαπητής Θασίας, πώς εξηγούνται τα εδάφια στην Αποκάλυψη 6, 9 και 11. Εμείς σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού και ευχόμεθα μέχρι τότε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου. Χαίρετε, ο Θεός μαζί σας.